Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνει η Γιζελής Robotics στο φιλόξενο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Νόησης με θέμα «Σύγχρονη ρομποτική και συστήματα αυτοματισμού στην ελληνική βιομηχανία». Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που καλούμαστε να ανεβάσουμε τεχνολογική ταχύτητα προκειμένου να μπούμε δυναμικά στην ψηφιακή εποχή της σύγχρονης ρομποτικής, της τεχνικής νοημοσύνης, των Big Data. Ξεκινώντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την Gizelis Robotics για τη δεύτερη ρομποτική ημερίδα που διοργανώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και να την ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία έχει επιδείξει πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα και, όπως συμβαίνει άλλωστε και στο εξωτερικό, έχει σε μεγάλο βαθμό καταφέρει ήδη να ενσωματώσει πολλές καινοτομίες. Ο αυτοματισμός πρέπει να αποτελεί για την κουλτούρα της κάθε εταιρείας αναγκαίο καλό. Τέλος αποτελεί κύριο συστατικό δημιουργίας εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη για τον πελάτη, γιατί ξέρει ότι θα παραλάβει την ποσότητα και την ποιότητα από τον προμηθευτή του την συμφορηθήσα ημερομηνία. Gizelis Robotics ασχολείται αποκλειστικά μόνο με ρομποτικές εφαρμογές. Δεν κάνουμε διαφορετικού τύπου, ούτε έχουμε πολύ μεγάλο πεδίο σε μηχανές, να το πω έτσι. Επικεντρωνόμαστε 100% στις ρομποτικές λύσεις και πλέον στο Smart Factory. Θα μιλήσουμε για το ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα παρετοποίησης χαρτόδισκων γιαούρτης. Προσωπικά το θεώρησα τότε και το θεωρώ ακόμα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project με πολλά challenges. Πάμε την Gizelis Robotics, είχαμε πολύ καλή συνεργασία και η λύση που εφαρμόστηκε έχει ήδη ξεκινήσει να αποδίδει τα πρώτα ωφέλη. Η μείωση του παραγωγικού κόστους που ήταν και ένας στόχος μας, το μειωμένο χωροταξικό αποτύπωμα που είναι πολλές φορές δεσμευτικό, το τονίζω αυτό σε ένα έργο λόγω της στενότητας του χώρου και της μη δυνατότητας επέκτασης σε άλλους χώρους, η εύκολη υποπτία του συστήματος, η αυξημένη ασφάλεια, καθώς δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, η ελάχιστη συντήρηση που απαιτούν τα ρομποτικά συστήματα, που η τυπική του συντήρηση είναι μία φορά ανά δύο χρόνια, και η εξάλληψη των downtime της γραμμής, των νεκρών χρόνων. Δεν είναι εικόνα του 21ου αιώνα να χτίζεις παλέτες σάκων με τα χέρια. Το προσωπικό κουράζεται υπερβολικά και δεν αρμόζει στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν και τα κάνουν αυτή τη στιγμή. Τις προκλήσεις τις γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε τα αυτιά σας, να ακούμε τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και στην κατεύθυνση αυτή να σας δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις. Αυτός είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε εμείς τις λύσεις και γι' αυτό έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματά σας.